Σας ρωτάω, αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε από εμάς? Εσείς είστε οι συλλογικοί. Εμείς είμαστε ο συντονισμός συλλογικών των Θεσσαλονίκων. Εγώ είμαι μαζί σας, παιδιά. Ναι, γιατί λοιπόν... Γιατί δεν μας αφήνουν να πάμε από τα πολύ ωραία. Να σας ρωτήσουμε λοιπόν, γιατί η πρόοδο δεν θα σας αφιωτήσουμε να περάσετε, αλλά θέλουμε να μας πείτε. Γιατί η πρόεδρός σας ζήτησε αυτή τη στιγμή να υπάρχει φραγμός αστυνομίας εδώ πέρα? Δεν θα κρίνω εγώ την πρόεδρο εδώ. Ναι, να τι θα κάνετε? Την ίδια. Ελάτε. Αυτό λέμε λοιπόν, να έρθουμε στη συνέλευση να τα πούμε. Δεν μας αφήνουν να έρθουμε. Δεν μας αφήνουν. Τι είναι το πρόβλημα? Να έρθω κι εγώ μαζί στη συνέλευση. Αν σας αφήσουν, εγώ το προτείνω. Εσείς το προτείνετε. Και θα έπρεπε να είσαι ακουστείτε. Κυρία, ζητάει να πάω μαζί της αντιπροσωπείας. Θα έπρεπε να είσαι ακουστείτε, βεβαίως. Ναι, περάστε. Το θέμα πρέπει να λυθεί και νομοθετικά. Μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Και εγώ ήρθα από την επαρχία τώρα για να υποστηρίξω τα αιτήματά σας. Δεν θα διαιωνιστεί μια κατάσταση. Θα συνεχιστεί η εποχή. Βεβαίως, για ένα χρονικό διάστημα, για να δούμε επιτέλους να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση από αυτούς που πρέπει να πάρουν αποφάσεις και να μην κρύβονται πίσω από τον δάχτυλό τους. Ότι δίθε και αυτοί τους υπολογράφους να βγάζουν το φίλι από την τρύπα, αν με τον άλλο τρόπο και αν με τον β. Και να παίζονται παιχνίδια κάτω από το τραπέζι. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Από αυτούς που λένε ότι κυβερνούν και μας εξουσιάζουν εντός εισαγωγικών, ούτε τον εαυτό τους δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Ούτε τον εαυτό τους. Άμα ο καθένας δεν πάρει την κατάσταση και το δίκαιο του να το διεκδικήσει, θα είμαστε να μας πατάρει. Μας παρούν όχι μετά. Μπράβο, να τα ακούτε εσείς οι νεότεροι. Μπράβο. Είστε συμβολεογράφοι? Θέλετε μισό λεπτό να έρθείτε?